πουθενά δεν έχουν αποδεχθεί αυτή το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Αλλά και για τον επιπλέον λόγο ότι η Ελλάδα δεν ίσχυσε βέτο. Η Ελλάδα στο παρασκήνιο συζήτησε ότι δεν δέχεται και κατάφερε να συνταχθούν οι νατοϊκές χώρες πίσω της. Δεν ισχύει βέτο. Άρα δεν μπορούν τα Σκόπια να δικαιωθούν. Έτσι είναι. Και να πω και κάτι, να το εξηγήσω με λίγο πιο απλά λόγια στον κόσμο. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέει η ενδιάμεση συμφωνία ότι η Ελλάδα δεν θα εμποδίσει την Πουγουδουμού να ενταχθεί σε κάποιον διεθνή οργανισμό. Αυτό λέει η ενδιάμεση συμφωνία. Πραγματικά έτσι είναι. Και έρχονται τώρα οι Σκοπιανοί και λένε ότι η Ελλάδα παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία διότι εμπόδισε την εισδοχή της στο ΝΑΤΟ. Ναι, μεν αλλά. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Ότι οι Σκοπιανοί δεν πήγαν να μπουν στο ΝΑΤΟ ως Πουγουδουμού για να μην τους εμποδίσουμε εμείς. Οι Σκοπιανοί πήγαν να μπουν στο ΝΑΤΟ ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, διότι όλο το άλλο το περιγράψατε σωστά. Και λέω, καλά, είναι δυνατόν. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι τελικά υποτιμούν όχι τη δική μας τη νοημοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι υποτιμούν τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, άντε και καλά. Θεωρούν ότι ενδεχομένως εμείς να μην θυμόμαστε τι υπογράψαμε. Δηλαδή, κανένας δεν θυμάται εγώ, τι λέει η ενδιάμεση. Κύριε Λαζάρου, ως νομικός και ως διεθνολόγος. Επίσης, μισό λεπτό, κύριε Καρακοσάνολου, θα σας δώσω πάσα με αυτό που θα πω. Επίσης, εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Καρακοσάνολου, γιατί η χώρα μας δεν έχει ακόμη καταγγείλει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τα Σκόπια για τον ίδιο λόγο, για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Με όλο αυτό το προπαγανδιστικό υλικό που κυκλοφορεί ανά τον κόσμο με τη σφραγίδα του επίσημου Σκοπιανικού κράτους και όχι και δεν εννοώ με τα ανεύθυνα από ιδιωτικής πρωτοβουλίας προπαγανδιστικά φυλάδια που κυκλοφορούν κτλ. Γιατί υπάρχουν και τα επίσημα, δεν είναι μόνο τα ανεπίσημα. Ας πούμε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο 50 μέτρος που κατασκευάζεται στην Ιταλία αυτή την εποχή, κατασκευάζεται μετά από παραγγελία του επίσημου Σκοπιανικού κράτους, όχι των προπαγανδιστών του διαδικτύου, για να τα λέμε όλα. Και εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί η Ελλάδα δεν έχει προβεί σε καταγγελία της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και μάλιστα υποτίθεται ότι η ενδιάμεση συμφωνία λέει ότι εάν κάποιον από τους όρους της συμφωνίας τους παραβεί ένα από τα δύο κράτη, τότε αυτομάτως η συμφωνία αυτή ακυρώνεται. Οπότε χάνουμε και το Πουγουδουμού μετά. Δεν μπορούν να λέγονται ούτε Πουγουδουμού και γυρνάμε πού. Σε ποιο όνομα γυρνάμε? Ορίστε. Κοιτάξτε, πράγματι το άρθρο 11 της ενδιάμεσης συμφωνίας λέει αυτό που είπαμε. Ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να εμποδίσει την πρόοδο των διεθνών εντάξεων των Σκοπίων. Όμως η ενδιάμεση συμφωνία λέει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ότι θα πρέπει να γίνει καλόπιστη εφαρμογή και συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτής της σύμβασης. Όπως και εσείς είπατε, τέτοια συμμόρφωση δεν υπήρξε και θα έλεγα κραυγαλαία από την πλευρά των Σκοπίων. Συνεπώς και η Ελλάδα δικαιούται να επικαλεστεί ότι τα Σκόπια δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και γι' αυτό ως αντίμετρο η Ελλάδα και επειδή δεν υπέβαλαν ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά και επειδή παρεβίασαν τη συμφωνία, δεν έρχεται και η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις δικές της υποχρεώσεις. Αυτό είναι μία γραμμή νομικής αντίκρουσης. Mm-hmm. Ευρύτερα όμως δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα. Όταν 16 χρόνια στρεψοδικούν οι Σκοπιανοί, γιατί εμείς, όπως είπατε και εσείς ορθότατα, δεν έχουμε καταγγείλει αυτή τη συμφωνία. Μα γιατί δεν το κάναμε? Εκεί μπαίνουν εκτιμήσεις πολιτικές περισσότερο παρά νομικές. Στις πολιτικές είναι ότι τότε ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου, θα υπάρξει κάθετη επιδείνωση των διμερών σχέσεων, θα υπάρξουν φοβερές πιέσεις από τον διεθνή παράγοντα που βλέπει τα Σκόπια να είναι μια εσωτερικά ασταθής χώρα, κυρίως λόγω της έντασης Σλάβων και Αλβανικού παράγοντα, και αυτό μπορεί να έχει απρόβλεπτες εξελίξεις. Όμως η δική μου η άποψη είναι ότι πράγματι θα πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει πολιτική, να απεγκλωβιστεί από την σύνθετη ονομασία με επίκληση της εξτρεμιστικής και ολοένα πιο επιθετικής πολιτικής των Σκοπίων που παραβιάζει την ενδιάμεση συμφωνία και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και συνεπώς η Ελλάδα να πει ότι εγώ πλέον δεν διαπραγματεύομαι σε αυτόν τον διάλογο κοφών. Ήτανε
και με βάση άρθρα του καταστατικού χάρτη των ΗΕ και του καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου που λένε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, meaningful, είναι, δηλαδή να μην γίνονται για τον τύπο. Εδώ γίνονται για τον τύπο. Mm-hmm. Και να θυμίσω και κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. 50 γύρι διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο επίπεδο πολιτικού διευθυντού και το αντίστοιχο της Τουρκίας για τα θέματα του Αιγαίου. 50 γύρι μετά το 1999 τη συμφωνία του Ελσίνκη. Δηλαδή, πόσα χρόνια, 12 χρόνια. Τόσο. Δεν έχει υπάρξει και εκεί. Και εκεί συνεχίζουμε. Άρα, τι κάνουμε, εθελοτυφλούμε, στρούθοκαμιλίζουμε. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας και να έρθουμε κατάματα και κατάντικα με τα προβλήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κερδίζουμε χρόνο, όμως κερδίζουμε εμείς ή οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι. Ξέρετε τι μου είπε ο πρόεδρος των Μακεδονικών, ο ύπατος πρόεδρος της Μακεδονικής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Παπαδόπουλος. Μου είπε ότι είχε μια συνάντηση, μια συζήτηση με τον Μάθιου Νίμιτς στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Και στην κατηδίαν του συνάντηση είπε ο κύριος Νίμιτς ότι γνωρίζει ποια είναι η ιστορική αλήθεια. Γνωρίζει δηλαδή ότι αυτά που λένε οι Σκοπιανοί είναι κολοκύθια τούμπανα. Γιατί λοιπόν ο κύριος Νίμιτς κρατά ακόμα τη συγκεκριμένη στάση που κρατά απέναντι στην Ελλάδα. Εγώ πραγματικά απορώ, είναι απορίας άξιων κύριε Καρακοστάνογλου, μετά από τις τόσες φορές που έχει ταχθεί σχεδόν ανοιχτά υπέρ των Σκοπίων, γιατί η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει το αυτονόητο, δηλαδή την αντικατάστασή του, να πάει άλλο στη θέση του. Να πάει άλλο στη θέση του. Από τη στιγμή μάλιστα που αν θυμάστε είχαν διαρρεύσει κάτι έγγραφα, κάτι επιστολές μιας κυρίας, ναι. Έχω μάθει ότι είναι και πολύ όμορφη μάλιστα η κυρία αυτή προς τον κύριο Νίμιτς και ο κύριος Νίμιτς στην κυρία κτλ. Έχω μάθει ότι είναι όμορφη. Τώρα δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι και μεγάλος σε ηλικία, τι να σας πω, αλλά πέραν τούτου τώρα, ίσως έχει και άλλες διαστάσεις στο θέμα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η κυρία. Η κυρία αυτή εννοείται ήταν αξιωματούχος των Σκοπίων. Ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει ακόμη την απομάκρυνση αυτού του κυρίου Νίμιτς και την αντικατάστασή του με κάποιον άλλον. Ας έρθει ένας άλλος. Ας έρθει ένας άλλος που ενώ ξέρει την ιστορική αλήθεια, δεν χαρακτηρίζει σφαγιά τον Μέγα Αλέξανδρο. Θα σας πω. Έλεος δηλαδή. Ακριβώς. Το είχε πει ο Νίμιτς και. Μα υπήρξε... δεν είναι δυνατόν να λες ότι γνωρίζω ρακερατάδες την ιστορική αλήθεια. Αντίδραση από τη μεριά μας, ναι. Και πας και χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο σφαγιά. Λοιπόν, να πω ότι. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν στρατηγός που πολέμησε. Δεν υπάρχει στρατηγός που να πολέμησε και να μην έχει σκοτώσει κόσμο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε γυρίσει να πούμε τους πάντες σφαγείς εδώ πέρα. Αν είναι έτσι και ο Κολοκοτρώνης σφαγείας ήταν, και ο Καραϊσκάκης σφαγείας ήταν, και ο Παύλος Μελάς σφαγείας ήταν. Έλεος δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Φανταστείτε τι ήταν οι Αμερικανοί οι οποίοι βομβάρδισαν την Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Αν είναι δυνατόν. Ή την Δρέσδη. Αν είναι δυνατόν. Σύμμαχοι. Ναι. Ορίστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα πιθανότατα στο παρασκήνιο, το οποίο δεν το μαθαίνετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Mm-hmm. Απεργάζεται διάφορες μορφές επίλυσης, ναι. Τις οποίες ακόμα νιώθει ότι δεν είναι, εκτιμάει με διάφορα δημοσκοπικά μέσα αν θέλετε που έχει, ότι δεν είναι όρημη η ελληνική κοινή γνώμη, ίσως και η κοινή γνώμη των Σκοπίων να αποδεχθούν και περιμένουν γεγονότα ή συγκυρίες που θα τους διευκολύνουν, που οι λαοί των δύο πλευρών, ο καθένας στο κομμάτι που τον αφορά ως προς τις υποχωρήσεις που πρέπει να δεχθεί, και φοβάμαι ότι όλα αυτά κυρίως εμάς αφορούν τους Έλληνες, mm-hmm. γιατί η άλλη πλευρά είναι αυτή που διεκδικεί. Εμείς διεκδικούμε το αυτονόητο, την αλήθεια, να διασφαλίσουμε το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας, και θα το παρουσιάσουν, ή ενδεχομένως φοβάμαι, όπως πρόσφατα γράφτηκε, ότι οι Σκοπιανοί θα προσφύγουν στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, εξασφαλίζοντας κάποια πλειοψηφία, ενδεχομένως στην επόμενη Γενική Συνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2011, και θα προσπαθήσουν εκεί να εξασφαλίσουν ένα ψήφισμα θετικό, το οποίο μπορεί να μην έχει εκτελεστότητα, διότι αυτά τα θέματα αποφασίζονται στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας και όχι της Γενικής Συνέλευσης. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας ισχύει το δικαίωμα του βέτο υπέρ των 5 μονίμων μελών. Αλλά σίγουρα θα έχει ένα πολιτικό βάρος αυτή η απόφαση. Και υπό το καθεστώς ύπαρξης μιας τέτοιας ενδεχόμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω με συμβουλευτική, αν θέλετε, λειτουργία, θα μπορέσουν να προωθήσουν ευκολότερα, πιέζοντας την Ελλάδα, μία αποδοχή ενός ονόματος που δεν θα μας συμφέρει. Όμως, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το όνομα. Ναι. Να ξέρετε ότι αυτό που κάνει ο Νίμιτς και το έκανε κατά καιρούς και υπήρξαν και δημοσιοποιήσεις, είναι και το πακέτο των υπόλοιπων όρων της συμφωνίας. Mm-hmm. Τι θα γίνει με την εθνότητα, με τη γλώσσα,
με εμπορικούς τίτλους κλπ. Κλπ. Σήματα. Όλα αυτά έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Και να πω μια βασική μου θέση. Πιο σημαντικό από το όνομα του κράτους, και αν δεν λυθεί δεν έχουμε κάνει τίποτα, είναι το ζήτημα της εθνότητας. Γιατί αυτό που μας ενοχλεί δεν είναι το να υπάρχει στα βόρειά μας ένα κράτος που θα διεκδικεί έναν τίτλο, και αυτό είναι κακό φυσικά, Μακεδονία, ξέρω εγώ, Δημοκρατία Μακεδονία, Βόρεια ή κάτι άλλο, που δεν θα λέει όμως ότι οι κάτοικοι του είναι Μακεδόνες, διάδοχοι των κλασικών Μακεδόνων, και ότι υπάρχει υποδουλωμένο τμήμα του λαού τους υπό μορφή μειονότητας, που δεν την βλέπω και φαντάζομαι ούτε εσείς, στην ελληνική Μακεδονία και στη βουλγαρική, που πρέπει να αποτελέσει κάποτε κομμάτι ενιαίο με την υπόλοιπη κατά αυτούς Μακεδονία. Mm-hmm. Συνεπώς, είναι αυτό το περιεχόμενο του αλυτρωτισμού, της υποκίνησης μειονοτικού ζητήματος, της εδαφικής αμφισβήτησης, που τροφοδοτεί το θέμα του κρατικού ονόματος. Αν ήταν οι Λουξεμβούργοι, ναι, ή Βέλγοι βορείως των συνόρων μας, και για να τιμήσουν το μεγάλο ελληνικό όνομα της Μακεδονίας θέλαν να ονομαστούν έτσι, το πρόβλημα θα μπορούσε να διευθετηθεί. Αυτοί όμως λένε ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες και εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε οι Μακεδόνες. Εμείς είμαστε οι κατακτητές τους. Έτσι λένε ότι εμείς είμαστε οι κατακτητές τους. Ότι η Μακεδονία του Αιγαίου, δηλαδή το κομμάτι της Μακεδονίας. Ποτέ δεν έχουν πει η ελληνική Μακεδονία, λένε η Μακεδονία του Αιγαίου. Ότι μπράβο, η Μακεδονία του Αιγαίου, δηλαδή το κομμάτι της Μακεδονίας, της παλιάς Μακεδονίας, που σήμερα βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή είναι υπόδουλος στους Έλληνες. Ακριβώς. Αυτή είναι η επίσημη θέση των Σκοπίων. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ ρωτώ το εξής όμως, γιατί κύριε Καρακοστάνολου, πρέπει να λέμε όλα στον κόσμο. Έχω πληροφορίες από έγκυρες πηγές. Μάλιστα κατατέθηκαν εδώ και στην εκπομπή και κατατέθηκαν και μια μέρα πριν τις δημοτικές εκλογές. Σας το λέω έτσι για να το, να το ακούσετε και αυτό, για να σας κάνει πολύ εντύπωση, ότι η ίδια η ελληνική διπλωματία διαπραγματεύτηκε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη με τους Σκοπιανούς. Αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό κατά την άποψή μου, και είναι εγκληματικό διότι εφόσον η Ελλάδα διαπραγματεύεται να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο γεωγραφικό κομμάτι, κρατήδιο, ως δημοκρατία του Βαρδάρη, της Μακεδονίας του Βαρδάρη, όταν λες ότι ναι, με βάση τους ισχυρισμούς σας, εσείς μπορείτε να λέγεστε δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη, είναι σαν να λες ότι ναι, υπάρχει όντως, έχετε δίκιο, και η Μακεδονία του Αιγαίου και η Μακεδονία του Πυρήνου. Ο λόγος σας. Μια τελευταία κουβέντα για να κλείσω. Η Μακεδονία στη διάρκεια της ιστορίας, τα τελευταία περίπου 3.000 χρόνια να πω, αποτέλεσε μόνον γεωγραφική ενότητα. Mm-hmm. Με όρια τα οποία ποτέ δεν συμπεριέλαβαν την πόλη των Σκοπίων. Το 80% της κλασικής περιόδου της Μακεδονικής δυναστείας, mm-hmm, του εδάφους της, βρίσκεται σήμερα εντός των ελληνικών συνόρων. Το 51-52% της Μακεδονίας που κατά καιρούς ονομάστηκε και μετά την κλασική περίοδο, το Βυζάντιο, τη Ρωμαϊκή εποχή, ως Μακεδονία, πάντα γεωγραφικά ή με κάποια διοικητικά όρια, βρίσκεται επίσης εντός της Ελλάδος. Στα Σκόπια βρίσκεται από αυτήν την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, την πέραν της κλασικής περίοδου, περίπου το 35%, 36%, ενώ στη Βουλγαρία περίπου το 10-11% και το 1% στην περιοχή του Πόγραδετ στην Αλβανία. Mm-hmm. Συνεπώς, και από αυτή την πλευρά η Ελλάδα έχει την πλειοψηφία, η Ελλάδα δικαιούται και λόγω ιστορικών τίτλων και λόγω, αν θέλετε, πολιτιστικών τίτλων τεράστιας ισχύως, ελληνική γλώσσα, ιστορία που διέδωσε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο ο Αλέξανδρος, να διαχειρίζεται το όνομα της Μακεδονίας. Συνεπώς, πρέπει να τελειώνει αυτή η αστιότητα, αλλά με σοβαρές και δραστικές θέσεις της Ελλάδος, που θα πρέπει να προβληθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και να απειλήσουν και τις διμερείς μας σχέσεις. Διαπραγματεύτηκε ή όχι η Ελλάδα